Είμαι πάνω από 45. Πάνω από 45, έτσι. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή προεκλογική περίοδο με τους υποψηφίους μου για να πούμε πράγματα που αφορούν και τους Νεοδημοκράτες αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα, άρα από 45 άρα και λέει ότι οι άλλες 5 έχουν. Εγώ πιστεύω δύο του έχουν μείνει. 48 έχει τώρα και δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει. Α, το λέει για να είναι λίγο παραπάνω και να έχει καβάτσα. Ξέρει τι κάνει. Μας έχει αλλαξοπιστήσει κανείς. Δίνω μου κοντό στου σαλμό, αλληλούια. Η ουσία είναι πως ξεκίνησα τη Δευτέρα μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν μου ξέρετε, εγώ είμαι χωρίς εσωκομματική πολιτική πρικά. Μέσα σε 5 μέρες έχω καλύψει το χαμένο έδαφος, γιατί εγώ καθυστέρησα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου. Φαίνεται ότι τα στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής θα μου δώσουν την εμπιστοσύνη τους και θα έχουμε μια πολύ ωραία προεκλογική περίοδο. Βουλευτές είναι μέσα. Όχι, δεν έχω ζητήσει καθόλου από βουλευτές. Πάντως έχουν βγει βουλευτές και έχουν εκφραστεί. Άκουγα τον κύριο, Μηταράκη, την κυρία Σιμακοπούλου, που έχουν εκφραστεί υπέρ του κύριου Τζετζικώστα, για παράδειγμα. Καμία αντίρρηση. Καλή επιτυχία και τον κύριο Τζετζικώστα και καλώς τα κάνουν οι συνάδελφοι. Εγώ έχω αποφασίσει ότι σε αυτή τη διαδικασία, όσο πιο μακριά είναι οι βουλευτές, τόσο καλύτερο, υπό την έννοια ότι αφού απευθυνόμαστε στην κοινωνία, πρέπει την επομένη αυτή τη διαδικασία να είμαστε πάλι αγαπημένοι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα δεν πρέπει να την εμπλέξουμε. Είχαμε κάποια καρφάκια χτες από τον κύριο Μημαράκη, Κάποια καρφάκια τα είχαμε χτες. Δεν τα πολύ άκουσα, ετοιμάζαμε υπογραφές στα τηλέφωνα στην αλήθεια. Δεν θέλω ψέματα. Αλλά θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, Γιώργο. Η ουσία ξέρεις ποια είναι. Κάνατε πριν αυτό το πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τον ένφια, για τα κοινωνικά επιδόματα, για το επίδομα πετρελαίου θέρμανση κτλ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολιτικοί είναι να σκιστούμε, να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώπων. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Τώρα τον άλλον που περιμένει το επίδομα ή του έχει το ένφια, νομίζει και έγινε αν εγώ θα μαζέψω 50-48 υπογραφές. Σωστό είναι. Δεν είναι αυτό το μείζον στη χώρα. Χαίρομαι το μείζον είναι να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Χαίρομαι για τον υψηλό βαθμό αυτογνωσία σου. Και ξέρεις κάτι, όταν μάλιστα τώρα μιλάμε για τον ένφια, γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια. Το Συμβούλιο Επικρατείας που είπε ότι υποχρεωτικά μέχρι τέλος Ιουνίου έπρεπε να είχαν αλλάξει οι αντικειμενικές αξίες. Και με αντικειμενικές αξίες, οι οποίες είναι πολύ πάνω από τις εμπορικές αξίες, είναι κλοπή. Είναι κλοπή. Ξέρεις τι θυμάμαι όμως, Γιώργο μου. Θυμάμαι την εποχή που κυβερνούσε ο Σαμαράς και όταν έβγαιναν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Τσίπρας έβγαινε την επομένη και έλεγε δεν γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση. Δεν μ' άκουσες προηγουμένως. Αυτό ακριβώς έλεγα. Ναι. Έλεγα το εξής. Τότε τα ρίχναμε σε εσάς γιατί είσαστε κυβέρνηση και είχαμε και δίπλα μας και φωνάζανε και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τώρα έχουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, του ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους που φωνάζουν εναντίον της κυβέρνησης που δεν εφαρμόζει και αυτή αυτό που δεν είχατε εφαρμόσει κι εσείς. Όχι, εγώ θέλω δηλαδή να είναι τρελαίνεσαι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ έλεγα και πριν ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα ο ένφια γιατί σωστά το λέγατε, εκείνο το πρόβλημα. Ενώ η λογική του φόρου ακινήτων υπάρχει σε άλλες χώρες και είναι σωστή, εδώ δυστυχώς αυτό συνδυάστηκε με ένα δημοσιονομικό στόχο, με τα 2,65 δισεκατομμύρια. Που παραμένει. Στην πραγματικότητα, εάν υπήρχε η εξίωση αντικειμενικών αξιών και εμπορικών, ο ένφια θα πήγαινε γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο. Άρα έχουν βάλει πάνω στον πραγματικό φόρο 1 δισεκατομμύριο παραπάνω. Έτσι. Για να πιάσουν το στόχο. Εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, και επί των ημερών σας είχαν γίνει αυτές οι αδικίες και δεν είχαν εισακουστεί. Ναι, εγώ δεν κρύφτηκα και τότε όμως. Γιώργο μου, εγώ δεν κρύφτηκα τότε. Εγώ έβγαινα και έλεγα ένας δύσκολος φόρος, απλά να εξηγήσουμε γιατί τον βάλαμε. Δεν ήμουν κρυμμένος. Έτσι. Ήσουν υπέρ του φόρου αυτού. Ήσουν βέβαια υπέρ του φόρου αυτού. Και έλεγε σαν φόρος. Έλεγε ότι κοίταξε να δει αν δεν έχει. Αν δεν έχει να πληρώσει, πουλά το σπίτι σου. Το έχει πει. Ο φόρος των ακινήτων, ο φόρος της κατοχής ακινήτων υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου και λειτουργεί και αναπτυξιακά. Ανταποδοτικά όμως. Στην Ιταλία, ανταποδοτικά. Υπάρχει στις πολιτείες, υπάρχει στον Καναδά. Ανταποδοτικά. Και σιγά σιγά μπαίνει και σε άλλες και πολλές χώρες της Ευρώπης. Ανταποδοτικά όμως. Θα μπει παντού. Ναι, ναι, φυσικά. Ανταποδοτικά. Εδώ όμως θεωρείται. Εδώ πάει να κλείσει τρύπες του προϋπολογισμού. Όχι εδώ να, έχουμε να συνδυάσουμε το πρόβλημα του κράτους μας. Εδώ είναι το δικό μας πρόβλημα. Ότι έχουμε ένα στόχο που πρέπει οπωσδήποτε να τον πιάσουμε. Αλλά ποιο είναι το λάθος που κάνουμε και που κάνει κυρίως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξαναρθούμε τους στόχους μας, ναι, πρέπει να τους πιάνουμε με ανάπτυξη, όχι με φόρους. Όσο βάζουμε φόρους, η οικονομία θα πηγαίνει προς τα κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάτσε, βρε Αδωνή μου, όμως και εσείς φόρους δεν βάζατε. Δεν μας είχατε μουρλάνει στους φόρους. Να είσαι λίγο δίκαιος.
Να είσαι λίγο δίκαιος. Φόρους βάλαμε. Μόνο. Αν θες να με ακούσεις. Εμείς βάλαμε φόρους. Αλλά το 23% στην εστίαση η κυβέρνηση Σαμαρά το έκανε 13%. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση το πετρέλαιο που φωνάζαμε τον έκανε μείον 30%. Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης την έκανε μείον 30%. Το φόρο σε επιχειρήσεις, Ντίνο μου, τον πήραμε 35%. Και τον παραδώσαμε 25. Ναι, μπορεί... Αλλά πήγαινε και στις συντάξεις, μην μένεις μόνος στους φόρους. Πήγαινε στις συντάξεις, πήγαινε στους μισθούς. Τι βγάλαμε. Ναι. Πες και τι βγάλατε όμως. Έτσι. Τώρα αυτοί βάλαν από πάνω, βάλαν και αυτά που είχαμε εμείς βγάλει συνέχεια... και βάλαν και άλλα τόσα. Αυτό γίνει. Άδωνη, συνέχεια τον δικό σας. Θες να πάμε τώρα στα νησιά, στα νησιά που έλεγε ο φίλος μου ο Καμένος ότι όσο υπάρχει αυτό στη ζωή. Δεν θα αυξηθεί ποτέ ο ΦΠΑ στα νησιά. Ωραία, το είχε πει, αλλά και εσείς είχατε πει πολλά. Τι να πούμε, αυτά που λέγατε στο Ζάπιο και δεν τα κάνατε. Τώρα μην πάμε εκεί. Ας μην ανοίξουμε την κουβέντα, γιατί σημαίνει ότι ναι. Έχω να μαζέψω υπογραφές. Έτσι, έτσι, γιατί. Άστο, γιατί είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα, πες μου τώρα. Η μάχη για να μαζέψεις υπογραφές για να φέρεις κάτι διαφορετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαι πολύ νέος για να το διεκδικείς, να διεκδικείς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα πει ηλικιακά εννοείς? Νέος και στο κόμμα ακόμα. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Αν εννοείς την ηλικία, το προσπερνάμε γρήγορα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό νεότερο από μένα, άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο αφορά. Είσαι μεγαλύτερος από τον πρωθυπουργό. Τι είπατε? Ένα χρόνο. Μεγαλύτερος από τον πρωθυπουργό. Ένα χρόνο. Πρέπει να είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ένα χρόνο. Λοιπόν. Και δεν σου όσο αφορά το κόμμα μας, γιατί εγώ δεν θέλω να αποφύγω αυτή την ερώτηση, και θα μας δοθεί ευκαιρία τις επόμενες μέρες, πιστεύω, να τα πούμε. Ξέρεις, Γιώργο μου. Έχεις δίκιο, είμαι πολύ νέος στο κόμμα. Αλλά πρόσεξε τι θα πει αυτό για τη δική μου υποψηφιότητα. Δεν θα πάω να πω αν ήμουνα παιδί στη Νέα Δημοκρατία ή στην ΟΝΕ, διθυδά, θα τα αφήσω αυτά. Θα σου πω, θα πάω το επιχείρημα. Είμαι πολύ νέος στο κόμμα. Αν μπορώ όμως εγώ, Γιώργο Παπαδάκη, που είμαι τόσο νέος στο κόμμα, να έχω βγει σε 3,5 χρόνια, δύο φορές βουλευτής, να έχω γίνει υπουργός Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τώρα να διεκδικώ την αρχηγία της. Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ένας που με βλέπει τώρα. Μπορεί να φανταστεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πράγματι ανοιχτό κόμμα που δίνει ευκαιρίες. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Γιατί αυτό θέλω εγώ να δώσω στην κοινωνία. Επειδή θέλω να τα λέμε όλα, εσύ λόγω χαρακτήρα, που είσαι ένα, για όσους σε γνωρίζουν και καλύτερα, εγώ είμαι ένας από αυτούς, είσαι ένα πολύ καλό παιδί, αλλά είσαι αυθόρμητος χαρακτήρας και τον άλλο μπορεί να το βγάζει από τα ρούχα του. Εγώ έχω βγει αρκετές φορές. Είναι λίγο παρορμητικός. Εγώ έχω βγάλει εσένα ή εμένα. Παρορμητικός. Είναι. Εμείς βιάζουμε λίγο, μοιάζουμε. Έτσι, σου ξεφεύγουν πράγματα μερικές φορές. Τα οποία λες ρε γαμώτα, τώρα θα τα πάρω πίσω. Ναι. Ήσουν ναι. Και ένας από εκείνους που τη Νέα Δημοκρατία, που εγώ σου λέω την αγαπάς περισσότερο από το Μημαράκι. Την αντιπολίτευση. Την είχες ξεσκίσει. Σωστά. Ξέρεις Γιώργο. Πολύ σκληρός. Από τη μια ακούω. Πάτα στον μεν άκουσον δε. Από τη μια ακούω. Έχουμε βαρεθεί τους πολιτικούς με τον ξύλινο λόγο. Και εγώ τους έχω βαρεθεί, ειλικρινά. Από την άλλη μου λες. Εσύ είσαι παρορμητικός. Ας διαλέξουμε. Θέλουμε ξύλινο λόγο. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να έχει γραμμένη μία ομιλία, να σου έχει πει επικοινωνιολόγος σου πρόσχε μην πας δεξιά-αριστερά γιατί αυτό σε κυνηγάει μια ζωή και θα πας παρακάτω. Εγώ Γιώργο μου και Ντίνο μου είμαι αυτό που βλέπετε. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αυτή την εκστρατεία θα την κάνω με κέφι. Να δείτε ότι θα προξενήσει αυτή η εκστρατεία μεγάλη χαρά στους νεοδημοκράτες στην κοινωνία γιατί θα είναι μια. Εκστρατεία μεταξύ μας πολύ ψηλού επίπεδου. Είμαι τελείως βέβαιος γι' αυτό. Γιατί είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Αρκεί μη ανταγωνιστές. Αρκεί μη και στο τέλος η Νέα Δημοκρατία θα βγει πιο δυνατή από αυτήν. Ξέρεις τι μου είπε χθες ένας στο τηλέφωνο, α πούμε, γελάσεις. Τι. Μου λέει εκεί που του σύνω για τις υπογραφές. Μου λέει είσαι τρομερός, ένα καταπληκτικός υπουργός. Είσαι πολύ μαχητικός. Τα δύσκολα πάντα εσένα βλέπαμε. Αλλά ρε παιδί μου λέει δεν κάνεις για αρχηγός. Λέω γιατί. Η φωνή σου λέει είναι εκνευριστική. Του λέω, αδερφέ, δεν ψάχνουμε για τραγουδιστή. Για αρχηγό ψάχνουμε, του λέω. Μου την έστειλε την υπογραφή. Μου την έστειλε. Έτσι. Το λέω για να συνεννοούμαστε. Τον έψησες τελικά. Ναι, λοιπόν, ναι. Να σου ευχηθούμε και σε σένα καλή επιτυχία όπως έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα θέμα με το πότε θα ψηφιστεί ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος. Έχουν πει 5 Νοεμβρίου. Θα το συζητήσουμε. Αυτά θα τα δούμε. Θα καταδούμε. Ηλεκτρονικά, με χωρίς ηλεκτρονικά, με μαύρο χρήμα. Θα συζητήσουμε και θα τα βρούμε όλα. Όλα θα γίνουν με πνεύμα ενότητας και ψυχραιμίας και ομόνοιας. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Εμείς τη Νέα Δημοκρατία την αγαπάμε και την Ελλάδα την αγαπάμε. Και η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Μια φιλική συμβουλή. Μη φοβηθείτε. Μια φιλική συμβουλή. Μη σας πιάσει η περίοδος, μην μπείτε σε περίοδο εσωστρέφειας
και ασχοληθείτε, κλειστείτε το καβούκι σας για τον ποιος θα βγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η κοινωνία έξω είναι στα κάγκελα. Η κοινωνία που σας έστειλε δύο φορές το μήνυμα της ΙΤΑΣ, μία το Γενάρη και μία τώρα, Άδωνη, και σε μία χώρα δεν είναι μόνο αναγκαίο να έχεις μία κυβέρνηση, αναγκαίο εξίσου είναι να έχεις και αξιωματική αντιπολίτευση, γενικά αντιπολίτευση αλλά και αξιωματική αντιπολίτευση. Αν κλειστείτε στο καβούκι σας και ψάχνετε ποιος θα γίνει αρχηγός, μαζεύοντας υπογραφές, νομίζω ότι η κοινωνία θα σας γράψει τα παλιά της τα παπούτσια. Γιατί να σε ρωτήσω ψάχνει κάτι. Να βρει τα λεφτά για τον Έμφυα, ψάχνει να βρει τα λεφτά για να ζήσει, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου απαντήσεις. Με φαντάζεσαι εμένα αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μαχητική αντιπολίτευση ή όχι? Δεν ξέρω εσύ, Άδωνη. Τι πιστεύεις εσύ? Περιμένω, περιμένω εκείνη τη στιγμή. Τι πιστεύει ο Γιώργος Παπαδάκης, τι πιστεύει? Θα κάνω μαχητική αντιπολίτευση ή θα είμαι νοθρός? Εγώ πιστεύω ότι θα κάνεις μαχητική, αλλά το θέμα είναι αν θα σας αντέξουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Θα σε βάλω να με ψηφίσεις στο τέλος, Γιώργο, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να φτάσεις να ψηφίσεις Άδωνη Γεωργιάδη. Βρες τα 2 ευρώ. Πού Παναγία μου. Λες να μου τύχει τέτοιο κακό. Καλή επιτυχία, Άδωνη.